Εμείς θα είμαστε από αυτούς που θα υπερασπιστούν την ενιαία δράση. Δεν πρόκειται να πάμε να καταλάβουμε τις αρχές της Τουρκίας, δεν μας περνάει από το νου κάτι τέτοιο, ούτε πρόκειται να πάμε να υψώσουμε την ελληνική σημαία στα Σκόπια. Ούτε αυτό μας περνάει από το νου. Επομένως, πρέπει κανείς να θάβει τέτοια ορμένθητα που του βγαίνουν μέσα ηρωικά, για να μπορέσουμε να προβιωθούμε σε μια πραγματικότητα. Πάμε με βάση τη διπλωματία, με βάση τους νόμους, με βάση το δίκαιο. Αλλού χάνουμε, αλλού κερδίζουμε. Κάποιος ρώτησε σε σχέση με το ότι αν είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να χειριστούμε όλους τους πρόσφυγες που μπαίνουν στην πατρίδα μας. Αυτό είναι το Δουβλίνο. Είναι η Συμφωνία Δουβλίνο 2 που λέει ότι στην πρώτη χώρα εισόδου ο πρόσφυγας είναι υποχρεωμένος να καταθέσει αίτηση ασύλου και να τον διαχειριστεί αυτή η χώρα. Αυτό στην πράξη έχει καταργηθεί. Και γι' αυτό το λόγο τώρα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αναμένονται να γίνουν αλλαγές στο Δουβλίνο. Φαντάζει αφύσικο να μπορεί κανείς να ισχυριστεί στα σοβαρά ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να χειριστεί 850.000 πρόσφυγες οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα. Η θέση μας εμάς είναι ότι ο πρόσφυγας που έρχεται εδώ θα πρέπει να ζητήσει ευρωπαϊκό άσυλο και θα πρέπει μετά να κατευθυνθεί σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Δεν γίνεται σήμερα, είμαστε εμείς, αύριο θα είναι η Ιταλία. Η Ιταλία το καλοκαίρι, ας πούμε, περιμένει ένα τεράστιο κύμα που μπορεί να υπερβεί και το δικό μας από τις χώρες της Αφρικής. Είναι η πρώτη κλιματική πρόσφυγη και μετανάστες. Θα υπάρχει μια ξηρασία που είναι μεγαλύτερη των τελευταίων 40 ετών. Εμείς ναι, θέλουμε αλλαγές στο Δουβλίνο και οι αλλαγές που θέλουμε στο Δουβλίνο έρχονται να θεραπεύσουν αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, ότι πρέπει η χώρα να διαχείριζεται τους πάντες. Τώρα υπάρχει ο δρόμος, ας πούμε, ο αρκτικός κύκλος, έτσι λέγεται. Περνάνε από Συρία, Τουρκία, Ιράκ, Ιράν, Ρωσία, από Ρωσία ανεβαίνουν Σιβηρία, στρίβουν αριστερά και κατεβαίνουν Νορβηγία. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, αυτός είναι ένας καθιερωμένος δρόμος επίσης. Φανταστείτε τι αγωνία και τι περιπέτεια έχει. Πάλι δεν θα μπορούσε η Νορβηγία να χειριστεί, ας πούμε, εκατοντάδες χιλιάδες άστρα. Επομένως, είμαστε αντίθετοι πια με το Δουβλίνο, το έχει καταργήσει η φύση, η φυσική ροή των πραγμάτων και προσπαθούμε να δούμε τι αλλαγές θα επιφέρουν. Για τη Σέγγεν. Κοιτάξτε, η Σέγγεν είναι μια πολιτική επιλογή. Θα μπορούσε κανείς να πει πολλά από άποψη κόστου. Για παράδειγμα, το κόστος που θα υποστούμε σαν χώρα ισοφαρίζεται από την ευκολία με την οποία 8 εκατομμύρια Ρώσοι θα έρθουν για τουρισμό στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται βίζα. Δεν είμαι ο πιο κατάλληλος να σας τα πω. Αλλά πρέπει να μείνουμε στο ότι η Σέγγεν είναι ένα πολιτικό πρόβλημα. Εμείς τι θέλουμε τη Σέγγεν. Τι είναι η Σέγγεν, είναι η ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, αγαθών και εμπορευμάτων μέσα στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που εμείς το θέλουμε. Είναι κάτι που δεν το αφεμπολούμε, είναι κάτι που συνδέει την Ενωμένη Ευρώπη και το να το αποδυναμώσει σε αυτό το πράγμα, αποδυναμώνει την Ευρώπη. Σας θυμίζω ότι υπήρχαν σχέδια για μικρή Σέγγεν, όπως υπήρχαν και σχέδια στην οικονομική κρίση για μικρότερη Ευρώπη. Είμαστε αντίθετοι πολιτικά σε αυτό το πράγμα. Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, το τμήμα που δεν θέλει μικρότερη Σέγγεν και μικρότερη Ευρώπη κερδίζει. Αλλά όπως όλα τα πράγματα είναι ένα ζήτημα πάλης. Ποιος θα νικήσει στο τέλος, θα το δούμε όταν γίνει ο λογαριασμός. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν υπάρχει ζήτημα εξόδου από τη Σέγγεν. Ήταν ένα αντιπολιτευτικό τρίκ που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί δεν χρησιμοποίησαμε βέτο, χρησιμοποίησαμε. Στο τελευταίο σάμιτ, ο Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας είπε ότι από εδώ πέρα δεν θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τις ιδιαίτερες συνθήκες που ζητάει η Μεγάλη Βρετανία, αν δεν
λυθεί το ζήτημα του ότι παραμένει στο status quo στην δεδομένη. Με αφορμή αυτό έγινε παράπλευρη σύσκεψη των πρωθυπουργών των χωρών που εμπλέκονται σε αυτό, παρουσία του Προέδρου Τούσκ. Ελήφθη η απόφαση ότι θα παραμείνει το status quo ίδιο. Γυρίσαμε πίσω, έγινε άρση του βέτο, ψηφίσαμε, αποδεχτήκαμε και 10 ώρες μετά παραβίασαν τη συμφωνία τους αυτά τα συγκεκριμένα κράτη. Θα μπορούσε κανείς να μας κατηγορήσει για αφέλεια, νομίζω ότι δεν είναι αφέλεια. Νομίζω ότι κανείς όταν συζητάει σε αυτούς τους οργανισμούς απαιτεί μια σοβαρότητα. Προφανώς σε μια επόμενη αντίστοιχη κατάσταση θα έχουμε γίνει πιο σοφοί από αυτό το πράγμα. ΝΑΤΟ και όσα πηγαίνουν... να πούμε πρώτα, κάποιος είπε για το Καστελόριζο πύλη Σόλου. Κοιτάξτε, το Καστελόριζο δείχνει αυτό το οποίο λέγαμε εμείς πάντα στην Ευρώπη. Ότι όσο δεν μπορείς να ελέγξεις τη ροή, δεν μπορείς να ελέγξεις το πρόβλημα. Δηλαδή, εμείς τώρα έχουμε φτιάξει πραγματικά πολύ καλά hot spot στα νησιά μας. Πού στηρίζονται τα hot spot? Ότι η διακίνηση γινόταν μέσω της Μυτιλίνης, της ΚΟ, της ΣΑΜΟ και της ΧΙΟΥ και της ΛΕΟΥ. Ωραία. Εάν ξαφνικά από τις ακτές της Τουρκίας αρχίσουν να κατευθύνουν τον κόσμο στη Ρόδο, δεν έχει νόημα. Στην Καστελόριζο, κατά την άποψή μας, δεν πήγαν τυχαία. Πήγαν επίτηδες. Όλα αυτά είναι επιδείξεις δύναμης. Σου λέει δηλαδή ότι εγώ έχω αυτό το όπλο τους πρόσφυγες και το ελέγχω. Το κάνω ό,τι θέλω. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν υπουργός στην υπηρεσιακή κυβέρνηση, γινόντουσαν Κυριακή οι εκλογές και Παρασκευή άρχισαν να συσσωρεύονται στην Ανδριανούπολη πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι είχαν φτάσει στις 70.000. Και έτρεμε η ψυχή μου, γιατί φοβόμουν ότι είναι μέσα στα σχέδια του Κυριακή που πηγαίνει ο κόσμος να ψηφίσει, να έχει γίνει ένα μπουμ πάνω στον Εύρο με 70.000 ανθρώπους να ποδοπατιούνται και να προσπαθούν να μπουν μέσα. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα είχε ολέθριες συνέπειες για τη χώρα, νομίζω και για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Με έναν μαγικό τρόπο, Σάββατο απόγευμα, οι Τούρκοι πήραν τις 70.000 ανθρώπους και τους γυρίσανε πίσω στο Κωνσταντινούπολη. Μας στέλνουν μηνύματα. Τι λένε αυτά τα μηνύματα? Τη ροή την ελέγχουμε εμείς. Τη μαζεύω, θέλω σας την βάζω στο Καστελόριζο, θέλω σας την περνάω από την Ανδριανούπολη, δεν θέλω την κρατάω πίσω. Γι' αυτό από την αρχή επιμείναμε ότι ανεξάρτητα από εθνικιστικού λόγου, οι ροές μπορούν να ελεγχθούν μονάχα στα παράλια της Τουρκίας. Άργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να το καταλάβει. Ελπίζουμε με τον ΝΑΤΟ κάτι να γίνει. Για τον ΝΑΤΟ. Το σχέδιο του ΝΑΤΟ είναι καλό. Είναι σαφές ότι από πίσω και από μπροστά υπάρχουν πολιτικογεωλογικοπολιτικοί λόγοι, υπάρχουν χίλια πράγματα. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι εθνικής κυριαρχίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Τούρκοι δεν θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν για να κάνουν παραβιάσεις, ας πούμε, στα χωρικά μας ύδατα, αλλά έτσι κι αλλιώς κάνουν παραβιάσεις στα χωρικά μας ύδατα. Τι γίνεται όταν κάνουν παραβίαση στα Ίμια? Πάει το ναυτικό μας και τους διώκουν. Αυτό θα γίνεται και τώρα. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι το ΝΑΤΟ κάτω από την ομπρέλα του να μπορεί να δώσει το δικαίωμα στη Frontex να επιστρέφει τους ανθρώπους που θα διασώζει από τις βάρκες στην τουρκική ακτή. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό μας νοιάζει, να μειωθούν οι ροές. Κάποιος είπε ότι η Τουρκία αυτό το θέλει για αντίβαρο στη Ρωσία. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανόν αυτό. Και εγώ προσωπικά στη φάση που είμαστε χαίρομαι που υπάρχει αυτό, μπας και η Τουρκία αναγκαστεί και βοηθήσει στο να μειωθούν οι ροές. Δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος με τον ΝΑΤΟ, δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε πόλεμο με την Τουρκία, δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Τις ροές προσπαθούμε να μειώσουμε, εκεί θα κρυφθεί. Τι κίνδυνος υπάρχει με τον ΝΑΤΟ? Υπάρχει ένας κίνδυνος που εμένα με ανησυχεί, όχι σε επίπεδο προθέσεων, σε επίπεδο αποτελεσματικότητας. Δηλαδή, όταν το παιχνίδι αυτό γίνεται μέσα στο νερό,
Είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να πνιγεί κάποια βάρκα να βουλιάξει χωρίς πρόθεση. Δεν αναφέρομαι σε άλλες εποχές που υπήρχε πρόθεση. Επομένως, το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα εξαρτηθεί από το πώς αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο, αν εφαρμοστεί, θα εφαρμοστεί. Θα είμαστε πολύ ευαίσθητοι σε αυτό, θα έχουμε τα μάτια μας συνέχεια από πάνω του και δική μας ακτοφυλακή δεν τη φοβόμαστε. Έχει κάνει περίπου 170.000 διασώσεις, έχει μια τεράστια εμπειρία σε αυτό το πράγμα. Μένει όμως να είμαστε ανοιχτοί και προσεκτικοί. Η διεθνής υποστήριξη. Την θέλουμε σαν τρελή, την επιδιώκουμε σαν τρελή. Ελπίζουμε ότι σήμερα ο Πάπας στο μήνυμά του θα μιλήσει για την καθαρή στάση της Ελλάδας και για την εγκατάλειψή της. Το κυνηγάμε, παιδιά, συνέχεια. Και μέχρι τώρα παίρνουμε θετικά σημάδια, καλά πράγματα. Δεν ήταν τυχαίο που βγήκε ο πρόεδρος του ΟΗΕ και μίλησε υπέρ μας. Προηγήθηκε τρεις μέρες πριν μια επίσκεψη που κάναμε με τον ύπατο αρμοστή στη Μυτιλίνη και που τυχαία εντελώς συμμετείχε και σε διάσωση. Κάνουμε πάρα πολλές κινήσεις. Δεν είμαστε μόνοι μας, δεν θέλουμε να μείνουμε μόνοι μας. Να φιλοξενήσει το Χαϊδάρι, να φιλοξενήσει. Θα φιλοξενήσει μέσα στα πλαίσια ενός συνολικότερου προγραμματισμού που κάνουμε. Σας ξαναλέω και πάλι, το ζήτημα όλο είναι να βρούμε μία ισορροπία, ώστε τα δικαιώματα του πρόσφυγα να μην έρχονται σε αντίθεση με τα δικαιώματα του ντόπιου. Δηλαδή, η επιβάρυνση που θα υποστούν οι τοπικές κοινωνίες να είναι μία τέτοια επιβάρυνση που να μην ανατρέπει θεμελιώδη στοιχεία της λειτουργίας του. Δεν αναφέρομαι τώρα στο ότι μπορεί για μία εβδομάδα, επειδή θα μείνει ένα γήπεδο κλειστό ή για 20 μέρες τα παιδιά να μην παίξουν μπάσκετ. Δεν πειράζει, ας πάνε τα παιδιά να μάθουν την αλληλεγγύη. Είναι μια ευκαιρία αυτό το πράγμα. Καλό θα ήταν να μην την είχαμε, αλλά την έχουμε. Αναφέρομαι όμως ότι πραγματικά δεν γίνεται να έχεις τη Μυτιλίνη με 30.000 ανθρώπους επάνω, ξαπλωμένους μας στους δρόμους και στις πλατείες. Πρέπει να την καθαρίσεις. Αυτό θα κάνουμε. Πιστεύω ότι με βάση τα σχέδιά μας, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, θα έχει αποκατασταθεί μία τάξη σε αυτή την αταξία που παρατηρείτε τώρα και που είναι για πολλούς λόγους. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν πάνε Βουλγαρία γιατί εμείς είμαστε χώρα του Σέγγεν, αλλά υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Βουλγαρία δεν πάνε γιατί είναι πολύ πιο δύσκολος ο δρόμος. Θα πηγαίνουν. Δηλαδή, θα βρούνε δρόμους να πηγαίνουν. Μαζί με τη φιλανθρωπία, πρόβλεψη για πολλά. Έχει δίκιο κάποιος κύριος που είπε αυτό το πράγμα. Δεν αρκεί η φιλανθρωπία. Εξάλλου, εμείς αυτό που κάνουμε δεν είναι φιλανθρωπικό. Έχει ένα έντονα πολιτικό χαρακτήρα. Θέλουμε να πάρει τη μορφή κινήματος αυτό το πράγμα, γιατί, ξέρετε, αν δεν πάρει τη μορφή κινήματος η υποστήριξη σε αυτή την κατάσταση, θα πάρει τη μορφή κινήματος η Χρυσή Αυγή με τις γουρουνοκεφαλές και τους φλεγόμενους σταυρούς στο σκιστό, λες και είμαστε Κούκουξ Κλάν. Επομένως, ναι, καλούμε τους πολίτες και η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα, στην ενεργή τους συμμετοχή. Δεν είναι, κάνατε κάποιο λάθος. Η αναλογία είναι 3 μετανάστες, 7 πρόσφυγες. Δεν υπάρχει άλλη αναλογία και με βάση τον ΟΗΕ είναι 2 μετανάστες, 8 πρόσφυγες. Και τέλος, αν μείνουν εδώ γκέτο, θα σας έλεγα ότι αυτό θα εξαρτηθεί από εμάς. Δηλαδή, ξέρετε, κάτι που αγνοούμε είναι ότι τα τελευταία 15 χρόνια έχουν ενσωματωθεί στην κοινωνία μας περίπου 1.000.000 μετανάστες και πρόσφυγες. Από αυτούς τα 2/3 είναι νόμιμοι, το 1/3 είναι παράνομο. Καλά έχουν ενσωματωθεί. Δεν βλέπετε γκέτο μεγάλα, δεν βλέπετε ιδιαιτερότητες, δεν έχουμε αύξηση της εγκληματικότητας. Και συγχωρέστε με, επειδή η πολιτική της κεντρικής κυβέρνησης δεν έχει μια λαμπρή παράδοση πολιτικών στην ενσωμάτωση, εγώ θα έλεγα ότι αυτό τιμά την κοινωνία μας. Δηλαδή, η κοινωνία μας έχει μια ικανότητα ενσωμάτωσης αυτών των ανθρώπων που βοηθάει την έλλειψη πολιτικής από την κεντρική κυβέρνηση.
Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Εμείς τώρα είμαστε στη φάση, συγχωρέστε μου την έκφραση, να βολέψουμε τα πράγματα, να δούμε πού βρισκόμαστε εν τάξη και μετά να αρχίσουμε και το ζήτημα της ενσωμάτωσης. Νομίζω ότι και εκεί θα τα καταφέρουμε, αλλά η φάση μας τώρα είναι να ηρεμήσουμε την κατάσταση, να αντιμετωπίσουμε αυτή την έκτακτη κρίση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ.